Για 700 ευρώ πρόστιμο και του αφέσανε το δίπλωμα. Πέρασε με κόκκινο για να δείτε τι έχετε να πάθετε, κυρίες και κύριοι. Μου περνάτε και εσείς με κόκκινο, γιατί η αστυνομία δεν κάνει καμία απολύτως διάκριση. Και ο Χάρης Ιωαννίδης και πέρασε με κόκκινο, κύριε. Πέρε εδώ πέρα τώρα και το δίπλωμα, πάρε και το 700 ευρώ για πρόστιμο. Αυτό είναι το πρόστιμο, στην περίπτωση που περνά κόκκινο, Νομίζω ναι, ότι είναι αυτό. Έχει πάρει αύξηση. Παλιά ήταν 600. Και είναι το κακό ότι είναι και αφαίρεση διπλώματος για πολύ καιρό. Τώρα εδώ. Η αλήθεια είναι ότι έγινε ένα μπέρδεμα. Ο Χάρης ξέρει ότι έχει πολύ χαμηλούς τόνους στο παιδί. Και ισχυρίζεται ότι δεν ήταν ακριβώς αυτά τα πράγματα. Δηλαδή πέρασε με το κόκκινο. Αλλά πέρασε λίγο παχύ πορτοκαλί. Και απλώς επειδή υπήρχε ένα λεωφορείο μπροστά του και καθυστέρησε. Ακριβώς. Να κάνω μια ερώτηση. Όταν περνά το πορτοκαλί, θεωρείται. Όχι, όχι. Ίσα ίσα που το θυμάμαι ότι. Ναι, παράνομο. Παιδιά, όταν έδωσα για το δίπλωμα, έλεγε ότι όταν είναι κίτρινο, πορτοκαλί δηλαδή. Πρέπει να περνά γρήγορα ώστε να μην. Για να το σκοτώσει τον άλλο γρήγορα. Όχι, μπορεί να περάσει. Με... Καλά, δεν μπορεί να περάσει. Εγώ σα λέω πριν 2 χρόνια έδωσα το δίπλωμα και το θυμάμαι σαν τώρα. Πάντω το δικό μου το δίπλωμα δεν επιτρέπεται να περάσει με πορτοκαλί. Δεν έχετε άλλο δίπλωμα. Περνάμε μόνο με πράσινο. Μόνο με πράσινο παιδιά περνά, βέβαια. Καταρχά είναι επικίνδυνο να περάσει με πορτοκαλί. Είναι, ρε παιδί μου, άλλαξε πάνω στην διασύνδεση. Μπορεί να προλάβει να φρενάρει. Ωραία, για να μην τσακωνόμαστε. Γιατί δεν βάζουμε αυτά τα φανάρια που έχει στην Ιταλία και σε άλλε χώρε τη Ευρώπη που μετράνε τα δευτερόλεπτα για να ανοίξει το κόκκινο και το πράσινο και το. Καλά, εδώ πέρα δεν λειτουργούν τα φανάρια τα δικά μα. Είναι ανάλογα τι μέρε. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή λειτουργεί ένα φανάρι εδώ πιο κάτω και άλλε μέρε δεν λειτουργεί. Τι λε τώρα. Μία παρέμβαση θέλω να κάνω γιατί με αυτά που ακούω, όχι μόνο θα μου φύγουν. Θα μου πέσουν τα αυτιά, θα μου φύγουν τα μαλλιά. Θα σας πάρουν και ολονών τα διπλώματα που κυκλοφορείτε ελεύθεροι και ανεξέλεγκτοι. Εγώ σταματάω και με το πράσινο πρωτού άνοιξε το πορτοκαλί, λοιπόν, θέλω να σου πω. Σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τον ένα και μοναδικό κώδικα οδικής κυκλοφορίας, δεν υπάρχει κώδικας για κάθε ένα ξεχωριστά, η πορτοκαλί σήμανση του φωτεινού σηματοδότη είναι προειδοποιητική. Πρέπει δηλαδή οπωσδήποτε να ανακόψει ταχύτητα και να σταματήσει. Το πορτοκαλί δεν σημαίνει περνάς τώρα, παίρνα στο τσακ. Σημαίνει ότι κόβεις ταχύτητα από μακριά, σταματάς. Μόνο εάν δέχεται και αυτό κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, εάν εσύ είσαι στην ίδια ουσιαστικά οριζόντια γραμμή με τον φωτεινό σηματοδότη και εκείνη τη στιγμή ανάψει πορτοκαλί, εσύ επειδή είσαι σε κίνηση φυσικά δεν μπορείς να σταματήσεις κατά τη διάρκεια τη κίνηση του οχήματος. Κόβουν πρόστιμο στο πορτοκαλί. Φυσικά αυτό, και κόβουν πρόστιμο. Δηλαδή μπορεί να σε σταματήσει ένας αστυνομικός. Μα για να σε σταματήσει έχει περάσει με κόκκινο όμως ο αστυνομικός. Γιατί άμα έχει περάσει με πορτοκαλί και είναι από πίσω ο αστυνομικός, έχει περάσει με κόκκινο. Ο αστυνομικός δεν είναι απαραίτητο ότι είναι από πίσω σου για να σου πει. Πώς θα δει, μπορεί να είναι στη διασταύρωση μπροστά σου. Μπορεί να είναι μπροστά σου. Στη διασταύρωση. Αυτό συνέβη και στο Θεοχάρη. Καλά του κάναν του Θεοχάρη. Δεν κατάλαβα τι συμβαίνει με τον επόμενο που είναι πιο μπροστά. Γιατί θα απλώς μπορεί να σε καθυστερήσει μπροστά, ναι. Οπότε να φανεί ότι. Αλλά και εσύ να περάσει με λίγο πορτοκάλι, βρε αδερφέ. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά για να σε σταματήσει όμως ο αστυνόμος, ο οποίος είναι από πίσω σου, έχει περάσει και αυτός με κόκκινο, λογικά. Ναι, και δεν είναι απαραίτητα από πίσω σου ο αστυνομικός. Και πώς θα σε σταματήσει, είναι μπορεί να είναι μπροστά, είναι διαστάβρος και βλέπει τα άλλα αυτοκίνητα να έρχονται από την άλλη μεριά και έχει δει και σένα. Καταλαβαίνει ο αστυνομικός, δεν είναι καθυστερημένος. Ξέρει πόσο κρατάει το φανάρι, καταλαβαίνει και τη διάρκεια πολλές φορές. Παιδιά, φταίει ο δάσκαλος της Φλωρίδας. Θέμη, μπορεί να μην τα είπε καλά στη Φλωρίδα. Φταίει αυτός που την πέρασε στη Φλωρίδα, βασικά. Ούτε καν ο δάσκαλος. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος, δεν έκανα ούτε ένα λάθος. Κατάλαβα. Γιατί να κάνεις ένα λάθος κόβεσαι. Εγώ την εμπιστεύομαι στον οδηγό, έχω μπει μέσα πάνω. Με στα βρουδάκια Παναγίτσες εικονίζεται και καλά αφήστε το. Εγώ κάνω extreme sport με μια άλλη φίλη μας. Σιγά έτσι. Εσύ κάνεις στιλιστικά extreme sport σήμερα. Είναι το αγόρι πικνίκ. Είμαι το αγόρι πικνίκ σήμερα. Extreme sport. Εγώ είμαι από μπαταρία μόνο. Είμαι να με απλώσετε. Και φτεδάκι, τυροπιτάκι και μια χωριάτικη. Ζαμτάκο μου θυμίζεις. Μιας και λέμε τώρα για... Και φτεδάκια.